Σήμερα έχουμε AirPods, αλλά ποια AirPods, τα AirPods, τα Pro 2. Θα τα δούμε, θα τα ανοίξουμε, θα τα συγκρίνουμε με τα Pro πρώτης γενιάς και θα δούμε ποιες διαφορές. Θα τα ακούσουμε και θα δούμε αν αξίζει όντως, αν και δεν νομίζω. Μούφα είναι. Φέρτε τα πίσω. Δεν μας έχουν βάλει αυτοκόλλητο. Νίκο, συγγνώμη, δεν θα έχεις αυτοκόλλητο Apple. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά στα σχόλια να μου πεις αν σου άρεσε το βίντεο αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε και θα δούμε τα Series Pro 2. Τα AirPods που κυκλοφόρησε η Apple μαζί με την σειρά των iPhone 14. Έχω τη χαρά και την τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο για άλλη μια φορά, το Tech Lab. Πάτε να τσεκάρετε, θα έχω link κάτω στην περιγραφή, να δώσετε πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί κάθε φορά μου δίνει τη χαρά να ανοίγω εγώ τα δικά του θέματα. Και ξέρετε πολύ καλά όσοι ανοίγετε θέματα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να ανοίγει ο άλλος το δικό σου θέμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε την παρουσίαση των AirPods. Ήδη από τον τίτλο θα γνωρίζετε τι έχουμε στα χέρια μας και τι θα ανοίξουμε. Αλλά για το τυπικό και μόνο της συγκεκριμένης παρουσίασης, πήρα το κουτί από το Amazon όπως ήρθε και θα το ανοίξουμε μαζί. Το θέμα λοιπόν έχει μέσα τα AirPods, τα Pro, τα Series 2. Έχουν κυκλοφορήσει στην παρουσίαση που είδαμε το Σεπτέμβριο μαζί με τα νέα iPhone. Ήταν κάτι το πραγματικά που δεν περιμέναμε και σήμερα θα τα ανοίξουμε και θα κάνουμε ένα συγκριτικό με τα προηγούμενα. Δηλαδή με τον προκάτοχό τους. Τα Pro, τα Series 1. Έτσι, αν μπορέσουμε να πούμε Series 1, γιατί πλέον υπάρχουν και Series 2. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί. Πόπο, είσαι τόσο χαρούμενος, μόλις έχεις πάρει το καινούριο σου ακουστικά. Ανυπομονείς να τα ανοίξεις. Πας στο σπίτι και με μεγάλη χαρά ανοίγεις τη συσκευασία και τη βλέπεις. Ότι κάπου το έχεις ξαναδεί αυτό. Τι σου θυμίζει άραγε. Δεν πτωείσαι όμως, συνεχίζεις. Ανοίγεις και συνεχίζεις να ξενερώνεις. Τα λεφτά που έδωσες. Κάτι το οποίο το 2019 είχες αγοράσει ξανά. Τα 300 ευρώ που έδωσες, μάλλον δεν έπιασαν τόπο. Διαφορά καμία. Αρχίζεις να πιστεύεις ότι τζάμπα πούλησες τα προηγούμενα και άδικα περιμένεις τόσες μέρες. Ή μήπως έχεις κάνει κάτι λάθος. Μήπως έχουν διαφορές. Ας τα βάλουμε κάτω και να βγάλουμε μαζί αυτό το συμπέρασμα. Σχεδόν 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του AirPods Pro πρώτης γενιάς, η Apple παρουσίασε φέτος το μοντέλο δεύτερης γενιάς, μαζί με τη σειρά των iPhone 14. Και τα AirPods Pro δεύτερης γενιάς έχουν τον ίδιο σχεδιασμό με τον προκάτοχό τους, βελτιώνουν λειτουργίες όπως το Noise Cancellation, μια νέα βελτιωμένη ανίχνευση αυτιού, αλλά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ βελτιώνουν το Find My και προσθέτουν ηχείο στην θήκη που δεν είχαν, για την αναπαραγωγή ήχων όταν κάνεις αναπαραγωγή από την έβρεση. Εισάγουν επίσης και μια νέα λειτουργία, το Adaptive Transparency ή αλλιώς διαφάνεια. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτό. Στο χωριό μου θα ήξερα να σου πούν ότι η νέα λειτουργία αυτή επιλεκτικά και αυτόματα απομονώνει ήχους από το περιβάλλον. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν είσαι έξω και περπατάς και έχεις επαφή με τους εξωτερικούς ήχους κανονικά και όταν δεν έχεις το 100% τη λειτουργία του Noise Cancellation, και περπατάς δίπλα από ένα κομπρεσέρ, τα ακουστικά για κάποια λεπτά θα ακυρώσουν τον ήχο μόνο του κομπρεσέρ. Deconstruction. This is made possible because it processes at 48,000 times per second. Οι θήκες είναι ακριβώς οι ίδιες. Μετρημένες με το παχύμετρο δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Έχουν και δύο MagSafe, μαγνητίζουν. Η Apple πλέον έχει διακόψει την παραγωγή των AirPods Pro πρώτης γενιάς, που αυτό το κάνει ύποπτο, καθώς πιστεύουν πως ο κόσμος θα στραφεί στα πρώτης γενιάς. Έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν, αλλά δεν γίνεται συχνά, και οι τιμές σε τρίτους μεταπωλητές πέφτουν. Ως εκ τούτου, ορισμένοι πελάτες μπορεί να σκέφτονται εάν αγοράσουν εκπτωτικά τα AirPods Pro πρώτης γενιάς ή θα αγοράσουν την έκδοση της δεύτερης γενιάς. Πρέπει αυτό το review να είναι ουδέτερο, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν, οπότε δεν θέλω να σας πω πως δεν αξίζουν, να μην τα πάρετε ή να πάρετε τα πρώτης γενιάς.
Γιατί τη διαφορά λίγοι θα την καταλάβουν. Και όταν λέω λίγοι, δεν εννοώ τον μέσο χρήστη, εννοώ κάποιον που γνωρίζει. Φέτος η Apple απλά πετάει χαρταετό, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν αξίζει να δώσεις τα ίδια λεφτά για ένα ίδιο προϊόν. Νομίζω αυτό το είπα και σε ένα ακόμα βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια εάν κάνω λάθος. Οι δύο γενιές AirPods Pro μοιράζονται τη τριοπτική πλειοψηφία των χαρακτηριστικών τους, επομένως θα πρέπει να σκεφτείτε να αγοράσετε ή να παραμείνετε στα AirPods Pro πρώτης γενιάς για να εξοικονομήσετε χρήματα. Ή και αν περιμένετε τα AirPods Pro 2, να πάτε στη φθηνή πλέον επιλογή των AirPods Pro πρώτης γενιάς. Πολλά reviews και γνώστες στο αντικείμενο του ήχου είπαν πως έχει διαφορά ο ήχος. Είναι καλύτερος και η εκτόνωση του ήχου γίνεται πλέον από την επάνω πλευρά, κάτι το οποίο βοηθάει και στο noise cancellation αλλά και στην καλύτερη ακουστική. Πολλοί είπαν ότι ο ήχος είναι καλύτερος από τα AirPods Pro Max. Συνολικά όμως τα AirPods Pro δεύτερης γενιάς προσφέρουν μια μέτρια αναβάθμιση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά με βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά υπάρχουν ελάχιστα νέα χαρακτηριστικά. Ορισμένοι χρήστες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα AirPods Pro πρώτης γενιάς μπορεί να δικαιολογήσουν την αναβάθμιση στο μοντέλο δεύτερης γενιάς λόγω του εύρους φάσματος βελτιώσεων, αλλά αυτό δεν θα ισχύει για όλους τους χρήστες. Πολλοί χρήστες που αγόρασαν πρόσφατα τα AirPods Pro ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αναβάθμιση των AirPods Pro δεύτερης γενιάς αυτή τη στιγμή, εκτός αν θέλουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προσαρμοστική διαφάνεια όπως είπαμε, χειριστήριο αφής για ρύθμιση έντασης ήχου ή τη συμβατή με φορτιστή Apple Watch που γίνεται πλέον και δίνεται αυτή η δυνατότητα. Οι χρήστες που αγόρασαν τα AirPods Pro στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020 μπορεί να έχουν περισσότερους λόγους να δικαιολογήσουν την κίνηση αυτή, ειδικά εάν οι μπαταρίες στην υπάρχουσα συσκευή τους έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Αυτοί οι πελάτες θα επωφεληθούν από τη βελτίωση που προσφέρουν τα μοντέλα δεύτερης γενιάς, αν και πάλι είναι αρκετά τα λεφτά για το τίποτα. Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε τα AirPods Pro, τώρα είναι επίσης μια πολύ καλή στιγμή να αγοράσετε το μοντέλο πρώτης γενιάς. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι τώρα είναι περίπου 3 ετών. Ομοίως αξίζει να έχουν κατά νου ότι τα AirPods Pro είναι από τα προϊόντα της Apple που έχουν τις περισσότερες εκπτώσεις συνολικά. Επομένως, η αναμονή για την αγορά του μοντέλου δεύτερης γενιάς για μερικούς μήνες ακόμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Στον DimiGeo θα σας έχω αναλυτική διαφορά των δύο ακουστικών και το ποιες είναι οι διαφορές με πίνακες, link θα βρείτε στην περιγραφή. Το ερώτημα παραμένει όμως, θα αναβαθμίσεις σε iPhone 14, εννοώ AirPods Pro 2 ήθελα να πω. Μήπως έχεις κάνει λάθος, μήπως έχουν διαφορές. Τώρα που τα βάλαμε κάτω μπορείς να απαντήσεις μόνος σου, τη γνώμη μου λίγο πολύ την ξέρετε. Περιμένω να μου πεις τα σχόλια. Και έφτασε λοιπόν η ώρα για το δοκιμαστικό, να δούμε τον ήχο πώς είναι στα αυτιά μας και το πώς κάθεται στο αυτί μας το AirPod. Το 1, το AirPod. Τα 2, τα AirPods. Όπως είπαμε, ο ήχος της εκτόνωσης πλέον είναι στην πάνω πλευρά, οπότε βάζεις το ακουστικό μέσα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με το πόσο γρήγορα συνδέονται. Τα Pro είναι τόσο γρήγορα, αλλά όχι τόσο όσο είναι τα Pro 2. Το δίνω στα Pro 2 αυτό. Κατευθείαν αναγνωρίζει το Apple Music και μπορείς να πατήσεις play να ακούσεις το τραγούδι. Δεν ακούω τίποτα. Έχουν απίστευτο noise cancellation. Δεν ακούω ούτε καν τη φωνή μου. Δηλαδή τώρα μιλάω και απλά αναγνωρίζω αυτά που λέω. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Δεν ακούω τη φωνή μου. Δεν έχω καμία επαφή. Το αντίστοιχο noise cancellation. Ωπα ρε φίλε. Είναι λες και έχεις βγει από το κλαμπ αυτή τη στιγμή και πώς είναι που βουίζουν τα αυτιά σου. Προσπαθείς λίγο, αργείς να συνειδητοποιήσεις αν ακούς τέρμα μουσική το τι γίνεται γύρω σου. Όπως επίσης όταν φορά τα ακουστικά μου ακούω τη φωνή μου σαν να είναι αλλοιωμένη, καθώς δεν έχω επαφή με τα ακουστικά. Οπότε το noise cancellation ουσιαστικά δουλεύει άρτια. Το έχουμε δει βέβαια και στα Pro, τα Series 1. Το μόνο βασικό και η μόνη διαφορά που έχω καταλάβει ουσιαστικά είναι ο λίγο καλύτερος ήχος, ναι το δίνω, και ουσιαστικά ότι μπορείς στην έβρεση πλέον να τα βρίσκεις πολύ διαφορετικά από ό,τι βρίσκεις στα Series 1.
τώρα επιτέλους μπορώ να ξανακούω τη φωνή μου. Είναι λίγο ακραίος ο τρόπος που ουσιαστικά όταν τα βάζεις μέσα στα αυτιά σου, που δεν έχεις καμία επαφή απολύτως με τον έξω κόσμο. Αυτό δεν το είχες στα Series 1. Ναι, μεν είχες την ίδια ακουστική και το ίδιο πράγμα, αλλά όχι τόσο πολύ σε τόσο ακραίο βαθμό όσο είναι αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά όμως. Το ερώτημα είναι, ταιριάζουν τα Pro 2 στη θήκη του Series 1? Ναι, ταιριάζουν. Άμα κάνετε την αλλαγή, τώρα μόλις το δοκίμασα για να δω αν ταιριάζουν και όντως ταιριάζουν. Δηλαδή έχουμε την θήκη και έχουμε βάλει μέσα τα Pro τα πρώτα. Και τώρα θα κάνω την τράμπα πάλι για να κάνω την αλλαγή. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε καλώς για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης ξέρεις πολύ καλά, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή, Instagram και dimijoy.gr για να μην χάνεις νέα φυσικά για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και γύρω από την Apple. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.